φανταστείτε αυτά που μόλις είδατε να σας συμβούν στο δρόμο με το αυτοκίνητο. Σε κάθε διαδρομή, ακόμα και στην πιο κοντινή, κρύβονται κίνδυνοι. Ξέρατε ότι 9 στα 10 ατυχήματα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος? Ας δούμε 10 συμβουλές που θα μας βοηθήσουν να οδηγούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα, οδηγούμε αμυντικά. Προσπαθούμε να προβλέψουμε το χειρότερο και να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Κρατάμε αρκετή απόσταση από το προστινό μας και αν δεν είμαστε σίγουροι για το ποιος έχει προτεραιότητα, καλύτερα να την παραχωρήσουμε. Προσοχή στους πεζούς. Στις διαβάσεις έχουν προτεραιότητα. Όπως επίσης όταν στρίβουμε σε φανάρι με παλόμενο πορτοκαλί βέλος και διάβαση. Επίσης σημαντικό, όταν περνάμε έξω από σχολείο ή φροντιστήριο, είμαστε υποψιασμένοι γιατί κάποιο παιδί μπορεί να πεταχθεί στον δρόμο. Αποφεύγουμε τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Αν πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε, καλύτερα να σταματήσουμε για λίγο στην άκρη. Προσοχή! Τα γραπτά μηνύματα είναι πολύ πιο επικίνδυνα γιατί αποσπούν πλήρως την προσοχή μας από τον δρόμο. Δεν τρέχουμε. Η υπερβολική ταχύτητα από τη μία ελαχιστοποιεί το χρόνο αντίδρασης αν συμβεί κάτι στον δρόμο, από την άλλη μεγιστοποιεί τις συνέπειες ενός ατυχήματος. Ανάβουμε πάντα φλας για να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους οδηγούς για την πρόθεσή μας να αλλάξουμε πορεία. Ακόμα και αν νομίζουμε ότι ο δρόμος είναι άδειος, μπορεί να έρχεται κάποιο άλλο όχημα ή πεζός που δεν έχουμε δει. Οδηγούμε πάντα με ηρεμία, ακόμα και αν έχουμε αργήσει σε κάποιο ραντεβού. Οδηγώντας νευρικά, ο χρόνος που κερδίζουμε είναι πολύ λίγος, ενώ αυξάνουμε πολύ τις πιθανότητες να προκαλέσουμε ένα ατύχημα. Αν πιούμε, δεν οδηγούμε. Ούτε στην επιστροφή, ούτε το επόμενο πρωινό, γιατί είμαστε ακόμα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αν δούμε ποδηλάτη στον δρόμο, κόβουμε ταχύτητα και τον προσπερνούμε από απόσταση. Αν δεν μας έχει ακούσει, μπορεί ακόμη και να τρομάξει και να πέσει. Το να οδηγούμε νισταγμένοι είναι το ίδιο επικίνδυνο με το να οδηγούμε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι καλύτερα να σταματήσουμε στην άκρη, να κλείσουμε τα μάτια για μισή με μία ώρα και να συνεχίσουμε. Δεν κινούμαστε ποτέ στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης των αυτοκινητοδρόμων. Πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή στην κυκλοφορία για να μπορούν να φτάσουν οι πρώτες βοήθειες σε ένα ατύχημα. Και να θυμάστε, ακόμα και μία μόνο στιγμή απροσεξίας μπορεί να έχει τρομακτικές συνέπειες. Γι' αυτό έχουμε πάντα τα μάτια και το νου μας στον δρόμο. Ας κάνουμε την οδήγηση λιγότερο επικίνδυνη και πολύ πιο ευχάριστη. Δείτε περισσότερες συμβουλές οδικής ασφάλειας στο site της Continental και στο gocar.gr.